Κοιτάξτε, είναι η άποψη του Γενικού Εισαγγελέα, η οποία είναι δεσμευτική για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και η άποψη η δική μου, την οποία είχα εκφράσει πριν κάμποσες μέρες, όταν απεφάσισε την αυτοδιάλυση, όπως ονόμασε η ίδια Επιτροπή, την απόφαση της. Πρέπει να πούμε ότι ακόμα ένα λάθος που έχει γίνει είναι η συνεδρίαση των αρχηγών των κομμάτων προχθές, η οποία και κατέληξε στο να μην συγκληθεί η Βουλή. Η αναφορά του Προέδρου, η αναπομπή του Προέδρου προς τη Βουλή πρέπει να εξεταστεί από το σώμα, από την ολομέλεια δηλαδή της Βουλής, η οποία όταν η θητεία της δεν είναι απερχομένη, αλλά δεν απέρχεται, αλλά απερχομένη, και ως εκ τούτου θα έπρεπε να συγκληθεί, να αντιμετωπίσει μέσα στα συνταγματικά πλαίσια του χρονοδιαγράμματος που το Σύνταγμα καθορίζει αυτή την αναπομπή του Προέδρου. Άρα και εδώ είναι εσφαλμένη η θέση της Βουλής. Είναι πράγματα τα οποία, αγαπητέ κύριε Νικήτα, πρέπει να τα προσέχουμε με ιδιαίτερο σεβασμό, γιατί είναι και θέματα που ενδεχομένως μας καταδεικνύουν ποια σημασία μπορεί να έχει η τελεία, το κόμμα ή μια φράση στην επιδιωκόμενη λύση και του Κυπριακού. Δεν χωρεί να γίνονται τέτοια σφάλματα μετά από ζωή πολιτική της Βουλής και του κράτους γενικότερα από το 1960. Σκεφτείτε τι θα συμβεί εάν δεν προσέξουμε και αυτό το περιεχόμενο της λύσης που επέρχεται. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ κύριε Αγγελίδη. Έχω εδώ έναν εκ των αρχηγών. Πολύ.